Λοιπόν, να ξεκινήσω ότι βλέποντα αυτά τα σχόλια είναι πολύ στενά χωρά. Σαν θαλάσσιο βιολόγο, με εκνευρίζουν προσωπικά να βλέπω τέτοια άγνοια, ειδικά από ψαράδες, Το οποίο εντάξει είναι το χόμπι τους ή και το επάγγελμά του. Πιάνουμε καρχαρίε οι οποίοι πολύ δικά δεν ξέρουν ότι έχουμε καρχαρίε και όλου ονομάζουν γαλαίου, λευκού καρχαρίε ή σαπουνάδε. Το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένο Καρχαρία είναι ο Εξαβράχιο Καρχαρία, Χαίξαγκο εξ Γκρίσο είναι το επιστημονικό του όνομα. Είναι από τα πιο εύκολα είδη τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν. Ε, έχει ένα ραχείο πτερίγιο, ενώ το πιστεύω, τα περισσότερα είδη Καρχαρίων έχουν δύο ραχεία πτερίγια. Ε, Δυστυχώ στα σχόλια βλέπω πολύ μεγάλη άγνοια. Και ενώ έχουμε πολλά είδη Καρχαρίων στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί 43 είδη Καρχαρίων και με νέα μελέτη τα 36 δικαρχαριών είναι μόνιμα ήδη στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν ξέρει καν ότι έχουμε κάνει καρχαρίες και αυτοί που ξέρουν ότι έχουμε καρχαρίες δυστυχώς τα περιορίζουν σε 3-4 είδη μόνο ενώ τα μορφολογικά του στοιχεία είναι εμφανή ότι πρόκειται το ένα είδο διαφορετικό από το άλλο όπως πάνω χάρη σαπουνάς από έναν εξαβράχιο που είναι ο μεγαλύτερο λάθος που γίνεται αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει και η Κατάλληλη εκπαίδευση να κάνει κάποιου αυτούς του ανθρώπου. Πάντω, πρόκειται για ένα εξαβράχιο καρχαρία, είναι το μόνο σίγουρο σε αυτό το βίντεο. Και επειδή απαγορεύεται η αλεία του, καλά κάνανε οι ψαράδε και τον ε, απελευθερώσαν όπω ορίζει η νομοθεσία.